Φίλε και φίλοι, χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, επειδή κάποιοι από εσά αρχίσατε να με ρωτάτε για το επόμενο διαδικτυακό ψυχολογικό εργαστήρι που θα γίνει στο κανάλι μας για όσου βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή, κάνω αυτό το βίντεο για να σας απαντήσω. Στο βίντεο αυτό θα ενώσω, <laughs> το βίντεο εκείνο που είχα φτιάξει την προηγούμενη φορά που είναι tutorial για το πώς κάποιος μπορεί να γραφτεί στη συμμετοχή στο κανάλι μας, στο πρώτο επίπεδο, στο δεύτερο επίπεδο και στο τρίτο επίπεδο. Λοιπόν, τι ο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, στην Αθήνα κάναμε διαζώσεις στο ξενοδοχείο V1935 στην Οδό Βουλή στο Σύνταγμα, τέσσερις συναντήσεις, τέσσερα γκρουπ, όπου έγινε το δεύτερο ψυχολογικό εργαστήρι ή αλλιώς masterclass με θέμα <coughs> τη συνεξάρτηση. Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο masterclass θεωρούμε ότι είναι ένα εργαστήρι, ένα workshop, στο οποίο άνθρωποι που ήδη γνωρίζουν κάποια πράγματα συμμετέχουν σε αυτό προκειμένου να βελτιστοποιήσουν τις γνώσεις τους γύρω από το θέμα, και να πάρουν εργαλεία μέσα από το workshop, μέσα από το εργαστήρι, μέσα από το masterclass προκειμένου να προχωρήσουν πιο γρήγορα την προσπάθειά τους για να θεραπεύσουν το ζήτημα της συνεξάρτησης. Πήγε πάρα πολύ, πήγε πάρα πολύ καλά το δεύτερο ψυχολογικό εργαστήρι στην Αθήνα. Πήγαν πάρα πολύ καλά οι συναντήσεις. Α, το λέω και χαίρομαι πολύ. Οι άνθρωποι που συμμετείχαν, στις διαζώσεις συναντήσεις μοιράστηκαν μαζί μας ιστορίες συγκλονιστικές οι οποίες μας βοήθησαν όλους να συνδεθούμε με την έννοια της συνεξάρτησης η οποία συμβαίνει σε ανθρώπους οι οποίοι συνήθως έχουν κακοποιηθεί στην παιδική του ηλικία, συνήθως έχουν γονεοποιηθεί μεγαλώνοντας και φέρουν τρομερά ενοχικά ζητήματα. Νιώθουν ενοχές να αφήσουν πίσω τους τη φροντίδα των άλλων και να ξεκινήσουν την αυτοφροντίδα και την αυτοσυμπόνια. Λοιπόν, το δεύτερο αυτό ψυχολογικό εργαστήρι θα γίνει διαδικτυακά εδώ στο κανάλι μας το Σάββατο 1η Ιουλίου, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Φυσικά, επειδή Έχουμε κάνει ήδη το πρώτο. Είδαμε ότι τρει ώρες γίνονται τέσσερι. οπότε υπολογίστε αν θα συμμετέχετε ότι ίσως να τελειώσουμε 9.30 ή 10 παρά. Ε, αυτή τη στιγμή ε, υπάρχουν ε, περίπου 50 άνθρωποι στη συμμετοχή στο τρίτο επίπεδο, ε, οπότε φτιάχνω αυτό το βίντεο σήμερα ούτω ώστε αν ενδιαφέρονται περισσότεροι για να μπουν στο τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή, να το έχω υπόψη μου και να δω πώς μπορώ να το τακτοποιήσω, ώστε ίσως να κάνουμε δύο webinars, εάν είναι περισσότεροι άνθρωποι. Ε, στο τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή, κάθε πρώτο Σάββατο του μηνός, έχουμε ένα διαδικτυακό ψυχολογικό εργαστήρι, ένα διαδικτυακό masterclass. Εδώ θέλω να πω κάτι το οποίο συνειδητοποίησα και μέσα από τη δεύτερη εμπειρία στην Αθήνα, ότι σε αυτά τα διαδικτυακά εργαστήρια, αλλά και στα διαζώσεις εργαστήρια ή masterclasses πρέπει να έρχονται μόνο άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν τα βίντεο στο κανάλι μας ταχτικά, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα καλό δρόμο ψυχοεκπαίδευσης, δεν είναι απαραίτητο να έρχονται άνθρωποι που κάνουν ψυχοθεραπεία, αλλά είναι ακόμη πιο χρήσιμο σε όσους κάνουν ψυχοθεραπεία. Και γενικά δεν θα σύστηνα αυτά τα εργαστήρια, τα workshops, τα master classes, να τα παρακολουθήσουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία επαφή με την ψυχοεκπαίδευση και με τις έννοιες τις οποίες πραγματευόμαστε εδώ στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι. Να το πω έτσι λίγο πιο λιανά, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο αυτά τα εργαστήρια. Είναι για αυτούς οι οποίοι έχουν κατανοήσει αρκετά, για παράδειγμα, το θέμα αυτού του εργαστηρίου, τι σημαίνει συνεξάρτηση και είναι έτοιμοι να συνεχίσουν να δουλεύουν πάνω στην απεξάρτηση τους από τη συνεξάρτηση. Αν με καταλαβαίνετε. Αν με καταλαβαίνετε τι εννοώ, σημαίνει ότι είστε πολύ καλοί υποψηφοί για να συμμετέχετε στο διαδικτυακό masterclass, στο webinar που θα γίνει το Σάββατο 1η Ιουλίου 2023 στις 6 το απόγευμα και υποτίθεται θα διαρκέσει μέχρι τις 9, αλλά όπως είπα και προηγουμένως μπορεί να πάρει και περισσότερη ώρα. Σε αυτό το βίντεο προσθέτω το βίντεο που δείχνει πρακτικά πώς κάποιος μπορεί είτε να εγγραφεί για πρώτη φορά στο τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή προκειμένου να συμμετέχει στο διαδικτυακό εργαστήρι που θα γίνει το Σάββατο 1η Ιουλίου, είτε αν βρίσκεται σε κάποιο άλλο επίπεδο από τη συμμετοχή, να κάνει αναβάθμιση και να μπει στο τρίτο επίπεδο. Αν για το διαδικτυακό masterclass, αν για το επόμενο webinar μας, το προηγούμενο ήταν εξαιρετικό, ε, νιώσαμε όλοι όσοι συμμετείχαμε ότι... Ήταν έτσι μια συνάντηση ψυχών και συναισθημάτων και έτσι πολύ, πολύ, γλυκιά, πολύ γλυκιά εμπειρία σε ένα ασφαλή χώρο, σε ένα χώρο χωρίς τοξικότητα, σε ένα χώρο χωρίς εναντιωματικότητα, χωρίς νέγκινγκ, σε ένα χώρο κατανόησης, αγάπης, φροντίδας, ψυχοεκπαίδευσης και θεραπευτικότητας θα έλεγα. Εννοείται ότι τα webinars, τα ψυχολογικά εργαστήρια, τα workshops, τα masterclasses δεν υποκαθιστούν την ψυχοθεραπεία, αλλά μπορούν να είναι χρήσιμα στους ανθρώπους οι οποίοι ψυχοεκπαιδεύονται, ψυχοθεραπεύονται και θέλουν να βελτιώσουν τη ζωή τους. Σας περιμένω. Ακολουθεί το tutorial, το πρακτικό βίντεο στο οποίο θα δείτε βήμα με βήμα πώς μπορεί κάποιος είτε να εγγραφεί για πρώτη φορά στη συμμετοχή είτε να αλλάξει επίπεδο. Σα λέω ενημερωτικά όμω ότι το τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή στοιχίζει 19,99 ευρώ το μήνα, δηλαδή 20 ευρώ περίπου το μήνα. Και κάποιο έχει τα προνόμια που θα δείτε στη συνέχεια, μεταξύ των οποίων είναι και το να συμμετέχει στο διαδικτυακό ψυχολογικό εργαστήρι, στο webinar, στο masterclass που θα γίνεται το πρώτο Σάββατο κάθε μήνα. Για δείτε. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αυτό είναι ένα βίντεο tutorial, ένα βίντεο δηλαδή στο οποίο θα σας δείξω με οθόνη, με εικόνα, το πώς να εγγραφείτε αν το θέλετε στη συμμετοχή στο κανάλι. Μου το έχει ζητήσει μια φίλη, μου λέει Θέκλα μου μπορείς να κάνεις ένα βίντεο που να είναι βήμα με βήμα πώς εγγράφεται κάποιος στη συμμετοχή και το κάνω. Λοιπόν, τώρα έχω μπει στο κανάλι μας, Χρησιμοποιώντα έναν άλλο λογαριασμό. Αυτό είναι ένα λογαριασμό, Κυπριακή τηλεόραση λέγεται, ένα λογαριασμό που έχει πολλά χρόνια που τον έχω, στον οποίο ανεβάζω κομμάτια από εκπομπέ στην Κυπριακή τηλεόραση που παρευρίσκονται φίλοι μου. Έχω αυτό το λογαριασμό στο πλάι για να εξυπηρετώ κάποιου φίλου μου, οι οποίοι έχουν εμφανιστεί στην τηλεόραση για θέματα άσχετα με το δικό μα κανάλι, και οι οποίοι μου λένε μπορεί να το ανεβάσει στο YouTube, να το έχω το βίντεο και το κάνω. Λοιπόν, έχω μπει λοιπόν από αυτόν τον άλλο τον λογαριασμό, άρα είναι σαν να μπαίνει κάποιο άγνωστο στο λογαριασμό μα. Αυτή είναι η αρχική σελίδα του καναλιού μα. Α τη δούμε λίγο την αρχική σελίδα. Αυτό είναι το εισαγωγικό βίντεο για κάποιον που έχει ξαναμπεί στο κανάλι. εδώ είναι τα μέλη μας το οποίο είναι στη συμμετοχή. Εδώ είναι τα βίντεο που ανεβαίνουν καθημερινά και είναι ανοιχτά σε όλους. Το ευρύ κοινό εδώ είναι βίντεο μόνο για μέλη για παράδειγμα πατάω πάνω σε αυτό το βίντεο και λέει αυτό το βίντεο είναι διαθέσιμο μόνο για τα μέλη αυτού του καναλιού στο επίπεδο στηρίζω το κανάλι 3 υψηλότερο. γίνεται μέλος σε αυτό το κανάλι για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο μόνο για μέλη και άλλα αποκλειστικά προνόμια άρα εγώ τώρα με τον λογαριασμό των άλλο που μπήκα δεν μπορώ να δω αυτό το βίντεο γιατί δεν είμαι μέλος εδώ, άρα, η δεύτερη, ε, αυτό είναι, δεν είναι στήλη, η δεύτερη γραμμή. Λοιπόν, η πρώτη γραμμή είναι τα βίντεο για όλους, η δεύτερη γραμμή είναι τα βίντεο μόνο για μέλη, η τρίτη γραμμή είναι τα βίντεο χωρίς διαφημίσεις για όσους βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο συμμετοχής, στη επόμενη γραμμή είναι βίντεο μόνο για όσους βρίσκονται στη συμμετοχή επίπεδο 2. Έχουμε καμιά 250 βίντεο σε αυτό εδώ το, τη, τη, λίστα. Και μετά είναι η λίστα της συνεξάρτησης που είναι για όλους, η άρκηση, για τη φιλία, βίντεο στα αγγλικά, για τη ψυχοθεραπεία, το μόπινγκ, για την κατάθλιψη κτλ. Εδώ κάτω βλέπετε τα επιλεγμένα κανάλια. Είναι κάποια κανάλια που μου αρέσουν και φίλων μου και ανθρώπων που εκτιμώ και θαυμάζω που τους έχω βάλει εδώ πέρα εάν θέλετε να τους ακολουθήσετε. Βλέπετε υπάρχουν και ελληνικά κανάλια και ξένα. Από ξένα όσοι μιλάτε αγγλικά έχουμε το, το κανάλι της Dr. Ramani και το κανάλι του Dr. Todd Grande και το κανάλι της Crappy Childhood Fairy. Εδώ βλέπετε είναι το κανάλι τη Dr. Αριστονή Θεοδοσίου, του Δημήτρη που είναι ένα φίλο μου, του Δημήτρη Τζίνα, φίλο μου, δημοσιογράφο στην Κύπρο που κάνει ραδιόφωνο και είναι και γκέιμερ, είναι το κανάλι τη Μαριάννα τη Μετάτη Ψυχολόγου, είναι το κανάλι του Δημήτρη των Dia Recipes, είναι το κανάλι του ζωγράφου που είναι γκέιμερ και τον αγαπάω πάρα πολύ. Είναι το κανάλι της Μαρίας Λιάκου που είναι ιστορίες βιβλίων. Είναι το κανάλι του Μιχάλη, Mike the Fighter, που ο Μιχάλης είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Πρέπει να κάνουμε βίντεο με τον Μιχάλη νομίζω. Εδώ είναι το κανάλι της uh, ψυχολόγου της Άννη, η οποία γράφει uh, Annie's Diary. Είμαι η Άννη, Άννη Μπενέτου ψυχολόγος. Τη γνώρισε αυτή την κοπέλα και μου άρεσε και έχω βάλει το κανάλι της uh, εδώ στα προτινόμενα. Και κάτω. <sighs> είναι το κανάλι της Αλεξάνδρας της Κουσουνάδη, την οποία την έχουμε φιλοξενήσει την Αλεξάνδρα, είναι εξειδικευμένη σύμβουλο συνεξάρτησης η Αλεξάνδρα η Κουσουνάδη. Το κανάλι της Δόκτωρος Ράμανη, το κανάλι του Δόκτωρ Τότ Γκράντ, ο Δόκτωρ Τότ Γκράντ είναι κορυφαίος Αμερικανός ψυχολόγος ο οποίος κάνει φοβερά βίντεο στα οποία με το δικό του μοναδικό τρόπο σχολιάζει γεγονότα είναι εντελώς διαφορετικός από μένα ο Dr. Todd Grande δηλαδή μιλάει στερεοτυπικά δεν ξέρω αν έχει και Asperger's αλλά είναι φοβερό. εγώ τον παρακολουθώ καθημερινά ασχολείται συνήθω με εγκλήματα ο Dr. Todd Grande είναι ωραίος, μου αρέσει πολύ Α σα αρέσει το δικό μου στυλ, ίσω να μην σα αρέσει αυτό το Dr. Todd Grant. Και αυτή είναι η Crappy Childhood Fairy, η οποία είναι μια πολύ ωραία γυναίκα, πολύ ωραία ψυχή, η οποία δεν είναι ψυχολόγο. Έχει ασχοληθεί πολύ όμω με, με, τα προγράμματα απεξάρτηση των 12 βημάτων και μιλάει πάρα πολύ για τη συνεξάρτηση. Η ίδια έχει μεγαλώσει σε μια οικογένεια με Οχι απλώ αλκοολικού, αλλά και τοξικομανή και έχει καταφέρει να βρει το δικό τη δρόμο. Μ' αρέσει και η, η crappy childhood fairy, παρόλο που δεν είναι ψυχολόγο, σέβεται την ψυχολογία όμω κλπ. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο κανάλι μα. Σα ζάλισα. Κάποιο έρχεται και βλέπει. Η πρώτη στήλη είναι η αρχική, αυτή που έχουμε δει. Η δεύτερη στήλη είναι τα βίντεο. Σε αυτή τη στήλη είναι τα βίντεο στα οποία έχουν όλη πρόσβαση με τι διαφημίσει του. Να τα παρακολουθούν με διαφημίσει. Η τρίτη στήλη είναι τα shorts. Είναι τα κοντά βίντεο, τα σύντομα βίντεο που είναι μέχρι ενό λεπτού, τα οποία όπως είδατε τώρα τελευταίως έχουν γίνει μόδα στο, στο YouTube και πολλοί ανεβάζουμε αυτά τα βίντεο και εμένα μου έχει πει η, η κοπέλα που με παρακολουθεί <laughs> από την Google ανεβάζει shorts γιατί κάνουν καλό στον κόσμο, έστω και για ένα λεπτό να ακούσουν κάτι. Η τρίτη στήλη είναι τα ζωντανά. Ό,τι live κάνουμε παραμένει εδώ ως βίντεο. Άρα αν κάποιος ψάχνει ένα live να μπει εδώ πέρα να το βρει. Η τέταρτη στήλη είναι τα podcast και εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν δύο podcast. Το πρώτο είναι το κανονικό podcast που μπορεί ο καθένας να το δει. Βλέπετε εδώ ξεκινάει με διαφήμιση γιατί δεν δεν είναι για τον κόσμο ή δεν είναι για αυτούς που δεν είναι γραμμένοι. Και εδώ είναι το podcast χωρίς διαφημίσεις για όσους είναι στο τρίτο επίπεδο. Και σου λέει εδώ πέρα αυτό το βίντεο είναι διαθέσιμο για τα μέλη αυτού του καναλιού στο επίπεδο στηρίζω το κανάλι 3 υψηλότερο. Γίνεται μέλος σε αυτό το κανάλι για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο μόνο για μέλη και άλλα αποκλειστικά προνόμια. Λοιπόν, μετά η επόμενη στήλη είναι τα playlist. Είναι οι λίστε τι οποίε έχουμε βίντεο με ανάλογη δυναμική. Για παράδειγμα, βλέπω εδώ το playlist διαβάζοντα και σχολιάζοντα από το βιβλίο τη uh, Avery Neal, αφού είναι υπέροχο, εγώ δεν είμαι ευτυχισμένη. Αυτό είναι περιεχόμενο μόνο για μέλη. Από το πρώτο επίπεδο συμμετοχή είναι τα βιβλία. Λοιπόν. Μετά είναι η κοινότητα. Στην κοινότητα α, uh, post σαν να είναι το facebook μου εγώ το έχω το facebook πλέον για να μην το χρησιμοποιώ και ποστάρω πράγματα εδώ στην κοινότητα και μετά είναι τα κανάλια αυτά που προτείνω που τα είδαμε και πριν α και τον Greekonomics το προτείνω είναι πολύ ωραίο κανάλι λοιπόν εγώ έχω εγγραφεί στο κανάλι έχω πατήσει και το καμπανάκι για να απολαμβάνω όλες τις ειδοποίησεις είμαι στην αρχική σελίδα και τώρα θέλω να μπω στη συμμετοχή. Πατάω αυτό εδώ, βλέπετε, πώς είναι η αρχική σελίδα. Το κουμπί δεξιά, κάτω από τον μπάνερ, συμμετοχή. Αποκτήστε πρόσβαση στα προνόμια των συνδρομητών. Εδώ, άμα το ανοίξει κάποιο, παίζει ένα βίντεο. Αυτή τη στιγμή το έχω τον ήχο χαμηλωμένο. Παίζει ένα βίντεο 2-3 λεπτών. Πόσο είναι, στο οποίο εξηγώ τι είναι η συμμετοχή και βλέπουμε ότι υπάρχουν τρία επίπεδα συμμετοχή. Στηρίζω το κανάλι 1, στηρίζω το κανάλι 2, στηρίζω το κανάλι 3. Εντάξει. Το στηρίζω το κανάλι 1 στοιχίζει 4,99 ευρώ το μήνα. Είναι επαναλαμβανόμενη πληρωμή. Δηλαδή, κάποιο που θα γραφτεί, εκτό και αν το τερματίσει ο ίδιο, κάθε μήνα θα πληρώνει, θα παίρνουν από την κάρτα του αυτό το ποσό που είναι ράφλι 5 ευρώ. Ε, ποια είναι τα προνόμια, ε, σήματα αφοσίωση δίπλα στο όνομά σα στα σχόλια και στη ζωντανή συζήτηση, βίντεο books ψυχοεκπαιδευτικών βιβλίων. Θα μπορώ να έχω πρόσβαση σε βίντεο books κάθε Δευτέρα νέο βίντεο, πρόσβαση σε όλα τα παλιά. Άρα, αν κάποιο γραφτεί στη συμμετοχή στο πρώτο επίπεδο, θα πληρώνει κάθε μήνα 5 ευρώ και θα έχει πρόσβαση σε όλα τα βίντεο στα οποία διαβάζουμε και σχολιάζουμε από βιβλία. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά τα playlists, τα οποία είναι playlist playlists τα οποία διαβάζουμε και σχολιάζουμε από βιβλία. Αυτό το βιβλίο το οποίο διαβάζουμε τώρα είναι και σχολιάζουμε από αυτό, είναι το βιβλίο τη Dr. Raman, Ξέρει ποιο είμαι εγώ. Έχουμε φτάσει μέχρι το 16ο βίντεο. Το προηγούμενο που διαβάζαμε ήταν το βιβλίο της Avery Neal, Αφού είναι υπέροχο, εγώ γιατί είμαι ευτυχισμένη. Έχει 19 βίντεο αυτό το βιβλίο. Είναι εξαιρετικό βιβλίο. Διαβάζουμε και σχολιάζουμε από αυτό. Προηγούμενο βιβλίο που έχουμε διαβάσει είναι το βιβλίο Τοξική γο... Όρια Ζωή. Διαβάζοντα και σχολιάζοντα από το βιβλίο Όρια Ζωή. Okay. Το οποίο έχει 20 βίντεο. Όρια Ζωή. Πριν από το όρια ζωή, είχαμε διαβάσει το βιβλίο «Τοξικοί γονείς». Εξαιρετικό βιβλίο αυτό με του τοξικού γονεί, είναι Dr. Susan Forward. Επίσης, με 5 ευρώ το μήνα αυτό λέμε, είναι το πρώτο επίπεδο συμμετοχής. Επίσης, υπάρχει το playlist βίντεο που και ανατομία μιας γυναίκας. Είναι το πρώτο μου βιβλίο το οποίο διαβάζω εγώ εδώ πέρα σε 27 βίντεο. Είναι το πρώτο που είχαμε και στη συμμετοχή. Επίσης είχαμε και έχουμε, δηλαδή όποιος μπαίνει στο πρώτο επίπεδο μπορεί να δει και τα προηγούμενα βιβλία. Επίσης έχουμε το βιβλίο «Και οι άνδρες έχουν ψυχή». Πού είναι αυτό τώρα. Πού είναι αυτό τώρα. Πού είναι αυτό. Εδώ το βιβλίο «Και οι άνδρες έχουν ψυχή». Νομίζω ότι τα έχω δείξει όλα τα playlist. Α, και το playlist το γυναίκες που αγαπούν πολύ, που έχει 21 βίντεο. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Δηλαδή, όποιο γραφτεί. Α, έχει ακόμη ένα. Έχει ακόμη ένα. Δεν μ' αρέσει πολύ αυτό το βιβλίο, γι' αυτό δεν το βάζω. <laughs> <laughs> Α, έχει ακόμη δύο. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το βιβλίο του. Διαβάζοντα από το βιβλίο του Σκοτ Πέκο, Δρόμο ο λιγότερο ταξιδεμένο. Εξαιρετικό βιβλίο. Και ε, είναι και το βιβλίο σε όσου βρίσκονται στο πρώτο επίπεδο τη συμμετοχή, διαβάζοντα και σχολιάζοντα από το βιβλίο τη Dr. Σου Τζόνσον, Κράταμε Σφιχτά. Δεν μου πολύ αρέσει αυτό το βιβλίο. Έχουμε 13 βίντεο σε αυτό, γιατί είναι ένα βιβλίο το οποίο, αν το διαβάσει κάποιο που βρίσκεται σε μια κακοποιητική σχέση, μπορεί να μπερδευτεί. Είναι όμω ένα βιβλίο το οποίο μιλάει για την emotional focus therapy, συναισθηματικά εστιασμένη θεραπεία, και έχει να κάνει με ζευγάρια τα οποία έχουν υγιεί προσωπικότητε και θέλουν να φτιάξουν τη σχέση του. Λοιπόν, άρα, όποιος μπαίνει στο επίπεδο συμμετοχής 1 με 4,99 ευρώ το μήνα έχει πρόσβαση σε όλα τα βιβλία, σε όλα τα playlists με τα βιβλία που διαβάζουμε και σχολιάζουμε από αυτά. Εννοείται ότι αυτά τα video books, δηλαδή τα βίντεο στα οποία διαβάζω και σχολιάζω από ένα βιβλίο, είναι χωρίς διαφημίσεις. Δηλαδή οποίο πληρώνει 5 ευρώ το μήνα έχει πρόσβαση στα playlist που διαβάζουμε και σχολιάζουμε από βιβλία τα οποία τα βλέπει χωρίς διαφημίσεις. Πάμε στο επόμενο επίπεδο που είναι το στηρίζω το κανάλι 2 το οποίο είναι 9,99 το μήνα δηλαδή 10 ευρώ ράφλι ε, τώρα το 9,99 είναι 10 ευρώ που σημαίνει. Ε, έχει πρόσβαση σε προνόμια από προηγούμενα επίπεδα δηλαδή να υπάρχει πάλι το το, το στικεράκι με το βιβλίο δίπλα από το όνομα και έχει αποκλειστικά, α, αποκλειστικά βίντεο μόνο για μέλη είναι ένα playlist με 250 βίντεο το οποίο είναι μόνο για, μόνο για όσους βρίσκονται στο δεύτερο επίπεδο και πάνω πάμε τώρα στο τρίτο επίπεδο στηρίζω το κανάλι 3. σε αυτό το επίπεδο που είναι το πιο δημοφιλές ε, γιατί έχει πολλά προνόμια η συμμετοχή είναι 19,99 το μήνα, υπολογίστε 20 ευρώ. Έχει πρόσβαση στα προνόμια από τα προηγούμενα επίπεδα, δηλαδή ένα στικεράκι με βιβλίο δίπλα από το όνομα, ε, πρόσβαση σε όλα τα βίντεο, books, ψυχοεκπαιδευτικό βιβλίο, χωρίς διαφημίσεις εννοείται. Έχει πρόσβαση στα βίντεο που είναι μόνο για όσους βρίσκονται στο, στο «Στηρίζω το κανάλι 2» και πάνω. Και επίση τα καινούργια προνόμια που έχουν όσοι μπαίνουν στο τρίτο επίπεδο είναι τα νέα βίντεο χωρί διαφημίσει. Από ένα μήνα πριν που λανσάρισα το τρίτο επίπεδο, κάθε βίντεο το ανεβάζω σε δύο μορφέ. Η μία μορφή είναι για τον κόσμο που δεν είναι στη συμμετοχή και είναι κανονικό με διαφημίσει, και η άλλη μορφή είναι για τον κόσμο που βρίσκεται στο τρίτο επίπεδο, χωρί διαφημίσει. Για και τα καινούργια βίντεο, ε, ξαναλέω. Ε, όλα τα προηγούμενα είναι πάρα πολλά. Έχουμε 4.000 βίντεο στο κανάλι. Άρα, από ένα μήνα πριν που ξεκίνησε το τρίτο επίπεδο, όλα τα βίντεο ανεβαίνουν διπλά. Δηλαδή, ανεβαίνουν σε μία μορφή για τον κόσμο τον πολύ που είναι κάθε μέρα στις 5 βγαίνει το βίντεο και είναι με διαφημίσεις και για όσους βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο βγαίνει το ίδιο βίντεο χωρίς διαφημίσεις και λίγο πιο νωρίς από τους υπόλοιπους. Δηλαδή με το που ετοιμάζω ένα βίντεο το ανεβάζω αμέσως στο τρίτο επίπεδο στο, για το, στους ανθρώπους που δεν είναι στη συμμετοχή είναι προγραμματισμένο κάθε μέρα στις 5 να βγαίνει ένα βίντεο. Και επίσης μια διαδικτυακή ψυχοεκπαιδευτική συνάντηση το μήνα, το webinar που λέγαμε. Το πρώτο Σάββατο κάθε μηνό, όσοι βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο θα έχουν πληροφορίες στην καρτέλα κοινότητα με το σύνδεσμο του Zoom για το πως να συμμετέχουν στο διαδικτυακό ψυχολογικό εργαστήρι. Το πρώτο διαδικτυακό ψυχολογικό εργαστήρι το κάναμε το Σάββατο 3 Ιουνίου 2023 και το δεύτερο θα γίνει το Σάββατο 1 Ιουλίου 2023, το τρίτο θα γίνει το Σάββατο 5 Αυγούστου 2023. Μετά πάμε 2 Σεπτεμβρίου 2023 και το καθεξής. Το πρώτο Σάββατο κάθε μήνα είναι ψυχοεκπαιδευτικό εργαστήρι διαδικτυακό μέσω Zoom για όσους βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο. Προς το παρόν είναι λίγα τα άτομα στο πρώτο επίπεδο, άρα θα έχουμε έναν group. Και η συνάντηση θα γίνεται 6 με 9 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Η πρώτη συνάντηση διήρκησε 6 με 10 το, απόγευμα, το βράδυ. 6 απόγευμα με 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Ξέρετε ότι είμαι δοτικός άνθρωπος και ότι αν δω ότι σηκώνει ο κόσμος και αντέχει περισσότερο θα κρατήσω περισσότερο. Δεν είμαι με το σταγονόμετρο. Λοιπόν, πάμε τώρα να γραφτούμε στο τρίτο επίπεδο. Εντάξει. Γιατί για το τρίτο επίπεδο με ρώτησε ο κοπέλα. Στηρίζω το κανάλι 3, συμμετοχή, πατάω πάνω. Και λέει, μηνιαία χρέωση. Η χρέωση ξεκινά στις 9 Ιουλίου 2023. Λέει, η τιμή είναι 16,80 ευρώ. Το ΦΠΑ είναι 3,19. Σύνολο σήμερα 19,99. Θα βάλω την κάρτα μου. Μπορείς να πληρώσεις με μία κάρτα ή να προσθέσεις Μία πιστοτική ή ε, χρεωστική κάρτα. Εγώ ήδη έχω προσθέσει την κάρτα μου. Ε, έχω βάλει εδώ τον αριθμό της κάρτας. Έχω βάλει εδώ το όνομά μου. Το όνομά μου όπως εμφανίζεται στην κάρτα. Έχω βάλει εδώ την ημερομηνία που λύγει η κάρτα. Και έχω βάλει και εδώ το, τον κωδικό αριθμό με τα τρία νούμερα που βρίσκεται πίσω από την κάρτα. Ένα λεπτό, το χάσαμε. Πάμε πάλι, συμμετοχή. Στην το κανάλι 3, συμμετοχή. Λοιπόν... Εγώ ήδη έχω περασμένη μία κάρτα που έχω χρεωστική, η οποία τελειώνει, είναι Mastercard και τελειώνει σε 66-40. Πατάω αγορά. Είπαμε, εσεί θα περάσετε την κάρτα σα, αν, αν, δεν την έχετε περασμένη. Είναι εύκολο να περάσει την κάρτα σου. Γράφει τον αριθμό τη κάρτα. Λοιπόν, πρέπει να κάνω επαλήθευση ταυτότητα. Συνεχίστε. Μου λέει πρέπει να κάνω επαλήθευση ταυτότητα. Λοιπόν, πρέπει να μπω δηλαδή. Βλέπω τώρα ότι στο I'm banking μου μου λέει ότι χρειάζεται να πατήσω ένα να επαληθεύσω την ταυτότητά μου. Το έκανα. Το έκανα. Έχω κάνει την επαλήθευση ταυτότητας. Και τώρα είμαι μέλος. Καλώς ορίσατε. Είναι μεγάλη χαρά να σας έχουμε μέλος. Τα προνόμια ξεκλειδώθηκαν. Ξεκλειδώ, ξεκλειδώστε πέντε αναρτήσεις μόνο για μέλη. Α, έχω μόνο πέντε αναρτήσεις για μέλη. Ποια είναι τα προνόμια. Στηρίζω το κανάλι 3. Προβολή πληροφοριό για προνόμια. Σήμα νέου συνδρομητή. Βίντεο books ψυχοεκπαιδευτικών βιβλίων. Κάθε προεδευτέρα πρωί, πρωί κοιτάξτε στην καρτέλα κοινότητα για νέο βίντεο. Αποκλειστικά βίντεο μόνο για μέλη. Να τα νέα βίντεο χωρίς διαφημίσεις. Μια διαδικτυακή ψυχοεκπαιδευτική συνάντηση το μήνα. Πάμε τώρα να δούμε πώς φαίνεται το κανάλι που έχω γίνει μέλος στο τρίτο επίπεδο. Ας πατήσουμε αυτό. Α! Το παίζει. Είδατε? Το παίζει. Αυτό είναι βίντεο χωρίς διαφημίσεις για όσους βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο συμμετοχής. Εδώ. Το παίζει. Πάμε να δούμε ποια άλλα έχει εδώ. Έχει, έχει βίντεο που ακόμη δεν έχουν ανεβεί κανονικά. Σε αυτό το playlist από τις 10... Μαΐου 2023 που δημιουργήθηκε το τρίτο επίπεδο συμμετοχή. Θα μπαίνουν καθημερινώς τα ίδια βίντεο που μπορεί να παρακολουθήσει κανείς δημοσίως. Αυτά είναι βίντεο που ήδη τα είδαμε όμως. Μετά πάμε. Α, εδώ είναι. Α. Λοιπόν, αυτό δεν, αυτό δεν έχει ανέβει ακόμη. Αυτό δεν έχει ανέβει ακόμη. Το έχουν δει μόνο όσοι βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο. Θα ανέβει κάποια στιγμή και κανονικά. Και αυτό δεν έχει ανέβει ακόμη. Ενώ στο δημόσιο έχει ανέβει μόνο στο κανονικό επίπεδο. Έχει, έχει ανέβει μόνο στο τρίτο επίπεδο. Και βλέπετε ότι όλα τα βίντεο που έχετε δει τελευταίως υπάρχουν και εδώ μόνο για συνδρομητές. Εδώ είναι τα βίντεο για όσου βρίσκονται στο επίπεδο 2 συμμετοχή. Μπορούμε να τα δούμε, γιατί άμα γραφτούμε στο τρίτο επίπεδο, ήδη έχουμε, επαφή, έχουμε πρόσβαση και σε όσα βίντεο έχουν, υπάρχουν σε αυτή εδώ τη, τη γραμμή που είναι για όσους βρίσκονται στο δεύτερο επίπεδο. Και ας πάμε να δούμε τώρα πώς θα φανεί το όνομά μας, αν σχολιάσουμε. Αυτό είναι ένα κανονικό βίντεο, οπότε μας βγάζει διαφήμιση. Στο τρίτο επίπεδο δεν βγάζει διαφημίσεις, μόνο στα βίντεο που είναι για το τρίτο επίπεδο. Θέλω να σχολιάσω τώρα εδώ για να δω πώς φαίνεται. Γράφω ένα «Γεια σας». να δούμε πώς θα φαίνεται. «Γεια σας». Βλέπετε, το Κυπριακή Τηλεόραση έχει δίπλα ένα, ένα α, βιβλιαράκι που σημαίνει «Νέο μέλος». Λοιπόν, πάμε πίσω. Ξαναλέω ότι όσοι βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή. Βλέπετε, με, με βάλε και εδώ πέρα να φαίνομαι ότι είμαι στο τρίτο επίπεδο συμμετοχή. Όσοι βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή μπορούν να έχουν πρόσβαση χωρίς διαφημίσεις στα βίντεο που είναι μόνο για μέλη, στα βίντεο χωρίς διαφημίσεις για όσους βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο συμμετοχής, στα βίντεο για, μόνο για όσους βρίσκονται σε συμμετοχή επίπεδο 2, σε όλα τα playlist όπου διαβάζουμε και σχολιάζουμε ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία και επίσης μία φορά το μήνα, πάμε στην κοινότητα να δούμε τώρα, μία φορά το μήνα θα γίνεται το webinar, το ψυχολογικό εργαστήρι. Λοιπόν, θα σας δείξω εδώ τις αναρτήσεις για το τρίτο επίπεδο, οι οποίες έγιναν και φαινόντουσαν μόνο σε όσους βρίσκονταν στο τρίτο επίπεδο. Λοιπόν, πριν από πέντε μέρες, γράφω σήμερα στις 6 ώρα Ελλάδο σας περιμένω και βάζω εδώ την πρόσκληση από το Zoom Meeting. Άμα το πατήσει κάποιος εδώ πέρα, θα δείξει ότι <laughs> έχει τελειώσει αυτό το Meeting. Έχει τελειώσει. Τώρα να δούμε, λέει, μας λέει ότι τελειώσε. Α, είναι ανοιχτό. Ναι, αλλά αν μπει κάποιος δεν θα βρει κανένα γιατί το έχουμε τελειώσει ήδη. Λοιπόν, πάλι εδώ. Πάλι αυτή είναι μια ανάρτηση μόνο για μέλη. Φίλες και φίλοι στο τρίτο επίπεδο, χαίρετε. Πλησιάζει η μέρα και η ώρα του πρώτου διαδικτυακού ψυχολικού εργαστηρίου. Έχω τις πληροφορίες, το θέμα του εργαστηρίου, ο σύνδεσμος του Zoom. Άρα κάποιος θα μπαίνει στην κοινότητα και θα βλέπει εκτός από τις δημοσιεύσεις οι οποίες είναι για όλους, θα βλέπει και αυτές που είναι μόνο για τα μέλη. Το πρώτο, πριν από 12 μέρε, μόνο για μέλη, το πρώτο διαδικτυακό εργαστήριο για όσου βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο στην κοινότητα έχει προγραμματιστεί. Έχει γίνει ήδη. Αυτή είναι παλιά δημοσίευση. Θα γίνει το Σάββατο 3 Ιουνίου στι 6 μέχρι 9 ώρα Ελλάδο. Είπαμε, τελειώσαμε στι 10. Το θέμα του εργαστηρίου ήταν αυτό. Παρακάτω ακολουθεί ο σύνδεσμο Zoom μέσω του οποίου θα συνδεθείτε. Δοκιμάστε το σύνδεσμο από τώρα αν θέλετε και υπάρχουν δυσκολίε, γράψτε μου σχόλιο κάτω από αυτή την άρτηση. Για να λάβετε μέρο, είναι καλό να έχετε κατεβασμένη την εφαρμογή του Zoom στο κινητό ή στο τάμπλετ σα, στον υπολογιστή. Δεν χρειάζεται, κατεβαίνει αυτόματα. Ε, για, για, να λάβετε μέρο, είναι καλό να έχετε κατεβασμένη την εφαρμογή του Zoom στο κινητό ή στο τάμπλετ σα. Στον υπολογιστή δεν χρειάζεται, κατεβαίνει αυτόματα πατώντα το σύνδεσμο. Θα μπορείτε να συμμετέχετε και με βίντεο και με φωνή. Δοκιμάστε και μου λέτε. Λοιπόν, λοιπόν αυτή, με αυτόν τον τρόπο γράφεται κάποιος τη συμμετοχή. Τώρα, εάν κάποιος άλλος, εδώ είναι τα προνόμια, εάν κάποιος άλλος, Εάν κάποιος άλλος είναι γραμμένος Αν κάποιο είναι γραμμένο στο πρώτο επίπεδο ή στο δεύτερο και θέλει να πάει στο τρίτο. Απλώ πατάει πάνω στο επίπεδο 3, τον γράφει και πληρώνει τη διαφορά του ποσού. Δηλαδή, αν έχει πληρώσει 5 ευρώ για το μήνα και τώρα α, την επόμενη μέρα θέλει να πάει στο τρίτο επίπεδο. Θα τον χρεώσει 15 ευρώ. Αυτά είναι. Ελπίζω να ήταν χρήσιμο. Βλέπουμε το κανάλι μας, αρχική σελίδα, τα μέλη μας και λοιπά. Άρα είμαι και εγώ στο τρίτο επίπεδο τώρα και μπορώ να συμμετέχω στο web. <laughs> Ελπίζω να είναι χρήσιμο αυτό για όσους ε, θέλετε να γραφτείτε και δυσκολευεστε. Αν έχετε δυσκολία στο να περάσετε την κάρτα σας στον υπολογιστή, τότε ίσω να είναι καλή ιδέα να ζητήσετε από κάποιο συγγενή σα ή φίλο σα που εμπιστεύεστε, ο οποίο ξέρει πώ να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικού υπολογιστέ, να σα δείξει. Φιλιά!